Καλησπέρα και πάλι από το avola.gr. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Αγίου Στεφάνου. Κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, τοπικό ντέρμπι. Από ό,τι σου είπε και ο κόσμος, πρέπει να αναφέρθηκε. Είχαμε μεγάλες απώλειες λόγω τραυματισμού. Αλλά τις ξεπεράσανε τα παιδιά και αυτοί που ήρθανε δώσανε την ψυχή τους και το είδες και το διαπίστωσες και εσύ που τράβαγες στο παιχνίδι, ήτανε, δώσανε την ψυχή του και πήραμε το αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, είχαμε ένα ατυχές αποτέλεσμα την προηγούμενη Κυριακή γιατί είχαμε μείον 7 παίχτες τραυματίες λόγω της αποχής που είχαν τα παιδιά από τον κορονοϊό. Τώρα οι Εραστέχνες ποδοσφαιριστές, ξέρεις ότι δημιουργούνται προβλήματα, δόξα στον Θεό τα ξεπεράσαμε, έχουμε τώρα ρεπό, θα ανασυνταχθούμε, θα επανέλθουν και τραυματίες και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Και ο προπονητής περιέγραψε ότι έρχονται και δύσκολοι αγώνες, έτσι δεν είναι? Όλα τα παιχνίδια, η ομάδα του Αγίου Στεφάνου είναι μια ομάδα που κάνει πάντα, είναι προδομένη για πρωταθλητισμό, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Εγώ έτσι το θεωρώ. Και το πρωτάθλημα δεν είναι κατοσταρή, είναι ένας μαραθώνιος. Θέλει διάρκεια, υπομονή και επιμονή και όλα θα γίνουν. Και πιστεύω στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Γιατί είναι ο στόχος μας να ανεβάσουμε την ομάδα κάποια στιγμή στη Γάμα Εθνική. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δηλώσεις. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.